Κύριε Νίκη, επιστρέψατε από την έκθεση την τουριστική στην Κύπρο. Πώς ήταν οι εντυπώσεις εκεί πέρα? Πράγματι, επιστρέψα όπως είπατε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Η έκθεση έγινε στη Λευκωσία της Κύπρου. Ήταν εξαιρετική. Πιστεύω ότι θα βοηθούν πάρα πολύ τα νησιά μας από την Κύπρο, η οποία έχει πολύ καλούς επισκέπτες, όπως έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι άνθρωποι που είναι δικοί μας, είναι αδερφοί μας, είναι Έλληνες και κυριότατα έχουν την κουλτούρα και την αγάπη για την Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι είναι οικονομικά ευκατάστατη και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για τον τρόπο που βρίσκονται εδώ και πώς λειτουργούν όταν έρχονται. Και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, είναι επιχείρητες στους οποίους μάλλον επενδύουμε. Πρέπει να πω λοιπόν ότι στην έκθεση συναντηθήκαμε με πολλούς πράκτορες, με τα μεγαλύτερα πρακτορία. Ήδη γίνονται εκδρομές, έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι. Εξαήμερες τουλάχιστον αυτό έχω δει εγώ το πρόγραμμα σε κάποιες περιπτώσεις. Ήρθαν επίσης το Πάσχα Κύπροι εδώ, οι οποίοι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι. Φανταστείτε ότι με ενημέρωσαν ακόμα και στην Κύπρο, που ήταν εξαιρετικό το έθιμο του και το πόλεμο. Τους άρεσε πάρα πολύ η Κύπρος, ζήτησαν να μάθω δηλαδή εντυπώσεις. Και μου είπαν μάλιστα οι πράκτορες ότι ενδιαφέρονται για τη Χίο, ενδιαφέρονται για το Βόρειο Αιγαίο, θέλουν να επενδύσουν εδώ. Όπως είπα, τους ενδιαφέρει η τουριστική, από πλευρά συγγνώμη, τουρισμού, η Χίος, διότι είναι ένα νησί, και το παραλαμβάνω και το Βόρειο Αιγαίο, ένα νησί το οποίο έχει όλα αυτά που προσδοκούν. Για τις άλλες περιοχές που θεωρούν κορεσμένες και έτσι θέλουν, πιστεύουν ότι υπάρχει καλύτερη πορεία και επένδυση για τους τουρίστες της Κύπρου. Πρέπει να πω επίσης ότι μας δέχτηκε ο πρέσβης, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό και για την Ελλάδα αλλά και για τα νησιά μας. Το ζήτησα δηλαδή, γιατί του είπα ορισμένα πράγματα σχετικά με τα προβλήματα που είχαμε. Πράγματι, ο άνθρωπος είπε ότι θέλει και επενδύει στον τουρισμό και προάγεται και προωθεί τον τουρισμό της Κύπρου προς την Ελλάδα. Μας έκανε τραπέζι το μεσημέρι σε όλη την ελληνική αποστολή. Τον ευχαριστούμε για αυτό και ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον του. Γνώρισα επίσης και μάλιστα ήταν και γνωστός ένας εξαίρετος διπλωμάτης, ο οποίος θα έρθει στη προξενία της Σμύρνη, όπως μου είπε σαν πρόξενος, που είπε ότι έχει φροντίσει να πληροφορηθεί για την περιοχή μας. Του αρέσει, μου ζήτησε τη βοήθεια για το να δει τα προβλήματα, τον ενημέρωσα πλήρως, τον κατατόπισα και είπε ότι όταν θα έρθει η ώρα για να έρθει εδώ, θέλει να γνωρίσει και τους επαγγελματίες για να τους βοηθάει στη σχέση με τις συναλλαγές δηλαδή, που θα έχουμε με την Τουρκία. Όλα αυτά είναι, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά, είναι λοιπόν μια επιτυχημένη έκθεση, ήταν μια επιτυχημένη έκθεση και πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ.